Σκηνές σοκ με νεαρό διανομέα αιμόφυρτο στο έδαφος αντίκρισαν το πρωί κάτοικοι στην περιοχή Τρεις Βαγιές Ηρακλείου. Για ένα καφέ, για ένα σάντουιτς, δεν ξέρω τι, τρέχουν να προλάβουν και να τα αποτελέσματα. Το νέο τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μύρονος και Εζεκία, κάτω από συνθήκες τις οποίες εξετάζει η τροχέα Ηρακλείου. Σύμφωνα με περιγραφές των γειτόνων, το μηχανάκι του νεαρού Ντελιβερά προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο, στο ύψος της πόρτας του συνοδηγού. Κατέβαινε από πάνω με μεγάλη ταχύτητα το μηχανάκι και χτύπησε εδώ πέρα το αυτοκίνητο. Σε τι κατάσταση είναι ο άνθρωπος? Σε κακή κατάσταση. Έχει χτυπήσει και στο πόδι, και στο κεφάλι, και στα χείλη. Δεν είναι καλή κατάσταση. Οι συνέπειες ήταν δραματικές για τον άτυχο εργαζόμενο, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και βρέθηκε αιμόφυρτο στο έδαφος. Γενικά οι delivery εδώ πέρα πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Και από εκεί που δεν υπάρχει stop, περνάνε το δρόμο δηλαδή σφεντώνα. Και τα αυτοκίνητα. Τώρα, περαστικά του να είναι και να προσέχουν. Επικίνδυνα είναι ρε παιδιά, τα σενά αλλά και τα delivery. Άστα. Εντάξει, τι να πω τώρα. Δεν έχουν κατά Θεό. Σοκαρισμένη αλλά χωρίς να έχει τραύματα, καθώς λειτουργήσαν οι πλευρικοί αερόσακοι, βγήκε από το αυτοκίνητο ή οδηγός. Είναι πολυτραυματίας και η κατάστασή του είναι σοβαρή. Από την πλευρά μας ενημερώσαμε την επιθεώρηση εργασίας για να επιληφθεί του θέματος. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον νεαρό διανομέα και τον μετέφερε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εισήχθη στο χειρουργείο καθώς έχει υποστεί συντριπτικό κάταγμα στον αριστερό μυρό, ενώ για το σοβαρό τραύμα που έχει στη γνάθο θα ακολουθήσει δεύτερη χειρουργική επέμβαση. Σε ίση επικοινωνία με το περιβάλλον, αλλά ήταν χτυπημένο άσχημα. Κράνος φορούσε ή έχει χτυπήσει το κεφάλι? Την ώρα που χτύπησε δεν το είδαμε. Το κράνος ήταν πεταγμένο εδώ πέρα. Τώρα το φορούσε. Δεν το φορούσε, δεν ξέρω. Είναι επικίνδυνη γιατί πολλοί πεταχόνται. Και από δεξιά και από αριστερά. Είναι πολύ επικίνδυνα. Είναι πολλά τα στενά. Τρέχουν όλοι. Είναι πολύ επικίνδυνα. Επικίνδυνα, παιδί μου. Η κόρη μου κάθεται εδώ 5-6 χρόνια και έχει 10 φορές να με σκοτώσουν. Τι είναι αυτό το πράγμα? Από όπου και να πάμε, είμαστε επικίνδυνοι. Υπάρχουν πεζοδρόμια για τους πεζούς. Οι κάτοικοι μιλούν για σταυροδρόμια, παγίδες θανάτου στην περιοχή, καθώς τα περισσότερα δεν έχουν σήμανση, αλλά και οι υψηλές ταχύτητες με τις οποίες κινούνται αυτοκίνητα και μηχανάκια, ιδίως delivery, γεγονός που πολλαπλασιάζει το κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος όπως το σημερινό. Εδώ, σε αυτό το σημείο, είναι μόνο η ταχύτητα. Το από πέρα που είναι που το σταυροδρόμιο πιο επικίνδυνο, δεν πανάει stop. Τα παιδιά τρέχουν να προλάβουν να παραδώσουν και συμβαίνουν αυτά. Δεν πρέπει να ξαναπαραγγείλει κανείς. Αυτό πρέπει να περάσουμε στον κόσμο. Να μην ξαναπαραγγείλει κανείς. Ούτε καφέ ούτε τίποτα. Όποιος θέλει να πάει να τα παίρνει.